Γεια σας αγαπητοί φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε χρόνια γνωρίζετε ότι ποτέ δεν ξεχνάμε τις σχέσεις του ελληνισμού με λαούς που κατά το διάβα της ιστορίας έχουμε χτίσει φιλικές σχέσεις. Ένας από αυτούς είναι οι Σέρβοι. Εδώ και πολλά χρόνια από την ίδρυση του καναλιού έχουμε πολλές φορές υποστηρίξει τη Σερβία στα δίκαιά της στο Κωσυφοπαίδιο. Έχουμε μιλήσει διαρκώς για τις αδελφικές σχέσεις των δύο λαών. Έχουμε πει ότι πρέπει να αναβιώσει ο άξονας Αθηνών-Βελιγραδίου-Σόφιας για την ανάσχεση των Οθωμανικών σχεδίων στην ελληνική Χερσόνησο και στην Ανατολική Ευρώπη γενικότερα. Όμως ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, επιμένει να μας απογοητεύει και όχι μόνο εμάς, το μεγαλύτερο τμήμα του σερβικού λαού. Είχα επαφές πέρυσι με το σερβικό παράγοντα και πράγματι μου έλεγαν ότι όσα λέει ο κύριος Βούτσιτς είναι πραγματικά απαράδεκτα. Την ώρα που η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει στην ουσία τα δίκαια της Σερβίας στο Κόσοβο, μη αναγνωρίζοντάς το, ο κύριος Βούτσιτς, ο οποίος πέρυσι πρόπερσι είχε χαρακτηρίσει την Τουρκία ως περιφερειακή υπερδύναμη και παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, αν είναι δυνατόν, έχει έρθει σε συζητήσεις και σε διαβουλεύσεις με τον κύριο Ερντογάν και σε συνεργασίες, τώρα προκαλεί σοβαρότατα την Ελλάδα, λέγοντας στο λεγόμενο Μακεδονικό Εθνικό Θέατρο της Πανηγυρικής Ακαδημίας στα Σκόπια, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής των Σέρβων στα Σκόπια, την εορτή του Αγίου Σάβα, όπου παρευρέθη ο Βούτσιτς με τον πρόεδρο του βορείου γειτονά μας Στέβο Πεντάροφσκι, τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι, ήταν παρόν και ο αρχηγός του ΒΜΡΟ, ΔΠΜΝΕ, Χρίστιαν Μιτσκότσκι. Εκεί λοιπόν, αυτά όλα τα ονόματα σας θυμίζουν αρχαία Ελλάδα, Μακεδονία, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, ο Βούτσιτς προκάλεσε όλο τον ελληνισμό μιλώντας για Μακεδόνες. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν λέει κάτι τέτοια, παρόλο που παραδόθηκε το όνομα από τον κύριο Τσίπρα, προβλέπει κάποιο προσδιορισμό, τον οποίο ουδής σέβεται, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος φαινομενικά τότε είχε αντιταχθεί, να ζητήσει την ακύρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ήταν κάτι πρωτοφανές, η Ελλάδα έδωσε, δηλαδή δέχθηκε τον προκλητικό βόρειο γειτονά μας στο ΝΑΤΟ, και ενώ έδωσε, δεν πήρε, ξαναέδωσε το όνομα με ένα προσδιορισμό. Πρωτοφανές. Αυτή είναι η διπλωματία μας πολλές φορές και το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Την ώρα που ο Ερντογάν παίρνει για να δώσει το ελάχιστο, θα πάρει το μέγιστο, εμείς δίνοντας, δίνουμε κιόλας επειδή δώσαμε. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Βούτσιτς προκαλεί τον ελληνισμό, προκαλεί τη φιλία, την αδελφότητα, την αδελφοσύνη Ελλήνων και Σέρβων. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να λήξει η θητεία του δεν θα διαταράξει αυτού του είδους τις σχέσεις. Λοιπόν, οι Μακεδόνες των Σκοπίων είναι ο πιο κοντινός λαός στους Σέρβους. Ζήτησε μεγαλύτερη συνεργασία. Δεν έχουμε κοντινότερο λαό από το μακεδονικό λαό, εντός εισαγωγικών, έτσι. Και το λέω ξεκάθαρα μπροστά σε ολόκληρο το σερβικό και μακεδονικό εντός εισαγωγικών κοινό. Δεν ζητάμε τίποτα από εσάς και δεν έχουμε προϋποθέσεις για τίποτα, δεν περιμένουμε τίποτα και το μόνο που θα θέλαμε είναι να έχουμε καλύτερες και στενότερες σχέσεις. Δεν σας ζητάμε να κάνετε αλλαγές στο Σύνταγμα, βολές εναντίον της Ελλάδος και της Βουλγαρίας αυτά, αυτό είναι εσωτερικό σας θέμα, δεν σας ζητάμε τίποτα και περιμένουμε και ελπίζουμε από εσάς να δεχθείτε το απλωμένο αδελφικό μας χέρι. Δεν έχουμε ούτε ένα αμοιβαίο πρόβλημα, είπε ο Βούτσιτς και είπε ότι οι δύο χώρες έχουν θέσει μεγάλους στόχους. Ο κύριος Βούτσιτς λοιπόν ελπίζω να μην καταστρέψει σχέσεις αιώνων μέχρι να λήξει η θητεία του. Αν λήξει κάποια στιγμή, εδώ είχαμε παρόμοια και πριν λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες, η Ιρλανδή Ευρωβουλευτής. Αντί να στέκεται δίπλα στην Ελλάδα, αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη των εταίρων μας, αλλά και εμείς δεν δείχνουμε τα δόντια μας εκεί που πρέπει. Λοιπόν, απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία μεταξύ ίσων. Και μιλώντας για πολλά και διάφορα, η Ιρλανδή Ευρωβουλευτής Κλέρ Ντέιλι έδωσε συνέντευξη στο σελίδα των Σκοπίων. Αν η υποκρισία είχε όνομα, θα ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε οι εργαζόμενοι ως Ευρωβουλευτής και αμοιβόμενοι από τους Ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή όλους εμάς.
και αντιτίθεται στο Βούλγαρο Ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες Αγγέλ Τζαμπάσκι και δεν του επιτρέπει να αρνείται το μακεδονικό κράτος, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Είναι από την αριστερά η κυρία Ευρωβουλευτής. Αποκάλεσε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιαν κυρία γενοκτονία, επικρίνοντας την υποστήριξή της στο μαχόμενο ενάντια στην τρομοκρατία Ισραήλ. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένας θεσμός που περιφρονεί τη δημοκρατία, λέει η κυρία Ντέιλι, και ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είπε και προκάλεσε ήταν για το βόρειο γείτονά μας. Τη ρώτησαν στην περίπτωση της βόρειας, του βορείου γείτονά μας, πώς θα σχολιάζεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκπλήρωση ορισμένων κριτηρίων και όρων ένταξης από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Βουλγαρία, που σχετίζονται με την ύπαρξη μακεδονικού λαού. Προσέξτε τι ρωτάνε οι Σκοπιανοί δημοσιογράφοι, μακεδονική γλώσσα και τι γίνεται στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Το γεγονός ότι ζητήθηκε, λέει η Ιρλανδέζα Ευρωβουλευτής, ότι το γεγονός ότι ζητήθηκε από τα Σκόπια να αλλάξουν το όνομα της χώρας και να αρνηθούν την ιστορία με αντάλλαγμα την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αποτρόπαιο. Αποτρόπαιο. Δηλαδή έπρεπε να δεχθούμε οι Έλληνες και οι Βούλγαροι την αρπαγή της ιστορίας μας. Η ελληνική ατέλειωτες χιλιετίες, έτσι, η ιστορία της Μακεδονίας μας, του κατεξοχήν ελληνικού κράτους, του κράτους εκείνου που ανάγκασε τις πόλεις κράτη να πάψουν τον αλληλοσπαραγμό, να εκστρατεύσουν εναντίον των Περσών και να οδεύσουν όλοι μαζί προς την ίδρυση της πρώτης ελληνικής, όχι αυτοκρατορίας, αλλά κοσμοκρατορίας, η οποία πολλές φορές κατάφερε είτε με τα κράτη των διαδόχων του Αλεξάνδρου και την ελληνιστική εποχή, είτε με την τρισένδοξη βυζαντινή αυτοκρατορία, κοσμοκρατορία, που ήταν συνέχεια της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου και των Σελευκηδών, διότι αν δεν είχαν προηγηθεί αυτά, οι Έλληνες δεν θα κατάφερναν, δεν θα είχαν την εδαφική και την πληθυσμιακή ισχύ να απορροφήσουν στην ουσία τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά ακόμα και στη Δύση, έτσι να μας πούν ο κάθε ένας το δικό του. Γι' αυτό κλείνοντας, θα σας πω κάτι που πραγματικά, επειδή έχω δει τελευταία Κινέζο, λέει, ακαδημαϊκό, δεν υπήρχε ο Αριστοτέλης. Αυτό είναι επιστήμη. Δηλαδή ο κάθε ένας, γι' αυτό θα πω και εγώ σε όλους εκείνους που δεν έχουν έναν ήρωα, δεν έχουν ένα μεγάλο σοφό, δεν έχουν έναν αρχαίο πολιτισμό και αντί να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις που είναι σεβαστές όλων των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι είναι άξιοι θαυμασμού και σεβασμού. Αλλά όταν πάνε, επειδή εκείνοι νιώθουν μειονεκτικά ως μειόφυλα απέναντι στην Ελλάδα, είτε να αρπάξουν ιστορία, είτε πολιτισμό, είτε τις μεγάλες μορφές, το αίμα των οποίων ρέει μέσα στις φλέβες μας και να μας πούν ότι δεν είναι Έλληνες, κλέψε κι εσύ έναν Έλληνα στρατηγό, έναν αυτοκράτορα, έναν ήρωα, μπορείς, αν δεν έχεις, ένα φιλόσοφο, θέλεις ακόμα να είσαι πιο ίν, πες ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες, πες ότι δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι νομίζεις ότι θα κερδίσεις κάτι ή ότι θα απομειώσεις σε κάτι το φωτοβόλο πνεύμα της Ελλάδος που έλαμπε, λάμπει και θα λάμπει εις το διηνεκές. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.